Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Διεθνής ανησυχία. Υπορωσικό έλεγχο μετά το βομβαρδισμό και τη φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η φωτιά έσβησε, ενώ το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων, όπως είπαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε τυχεροί που δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας και δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ακεραιότητα των αντιδραστήρων, δήλωσε εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από τη Βιέννη. Ωστόσο, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου ανέφεραν στην Επιτροπή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και ανησυχητική. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, κατηγόρησε τη Ρωσία για πυρηνική τρομοκρατία και ότι ήθελε να επαναληφθεί η καταστροφή στο Τσέρνομπιλ. Είπε επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθεί κανείς ότι η Ρωσία δεν θα βομβαρδίσει τις πυρηνικές υποδομές είναι να δημιουργηθεί μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επέριψε την ευθύνη για την επίθεση σε Ουκρανούς σαμποτέρ, αποκαλώντας την αποκρουστική προβοκάτσια. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, έκανε λόγο για ανευθύνους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων που έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία και απίφθινε έκκληση να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια όλης της Ευρώπης, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί όλους του τους συμμάχους και το έδαφος του έναντι μιας ρωσικής επίθεσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίκεν, προσερχόμενος στην έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Για όνομα του Θεού, προστατέψτε τους αμάχους στην Ουκρανία και αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, κάλεσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια, απευθυνόμενος στις αντιμαχόμενες πλευρές και κυρίως στους Ρώσους. Από την πόλη Ούμαν ξεκίνησε σήμερα η τρίτη μέρα του μεγάλου ταξιδιού της επιστροφής των Ελλήνων ομογενών και δημοσιογράφων που εγκατέλειψαν τη Μαριούπολη. Το ελληνικό κομβόι, 82 Έλληνες, ομογενείς και δημοσιογράφοι, επιβαίνουν σε 21 αυτοκίνητα και ταξιδεύει προς τη Μολδαβία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση καλεί το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου στις 8.30 στο κέντρο της πόλης πολίτες και συλλογικότητες, παράλληλα με τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας που προχωρά με σταθμούς την Οδό Δουκός Μποφόρ, όπως επίσης και το θεατρικό σταθμό Ηρακλείου από την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το λαό της Ουκρανίας ξεκινά ο Δήμος Ηρακλείου στο θεατρικό σταθμό στο λιμάνι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με τη συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων αμακράς διάρκειας. Η συγκέντρωση των ειδών για τον ομό μας γίνεται στα γραφεία της Νομαρχιακής Ηρακλείου Ατλαντίδος 5 στο Μασταμπά καθημερινά. Ήδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται και από το χαμόγελο του παιδιού στα κατατόπους γραφεία του σε όλη την Ελλάδα. Νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι το ποσό θα ανακοινωθεί μέσα στο Μάρτιο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την ανάσχεση της κρίσης στην ενέργεια, ζήτησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τα Χανιά. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Άδωνη Γεωργιάδη η τροπολογία για την επιβολή πλαφών όχι επί των τιμών αλλά επί των κερδών στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ανούσιο το μέτρο που δεν προσφέρει κάτι στους καταναλωτές, διαμηνύουν παράγοντες της αγοράς μέσω του 984, επισημένοντας πως για την επιβίωση της επιχειρηματικότητας η μείωση άμεσων και έμεσων φόρων ότι είναι μονόδρομος. Ενισχύσε τις προτάσεις των εκπροσώπων της αγοράς σήμερα ο τομέαρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στον 984 για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας πως η κοινωνική έκρηξη είναι πρώτον πυλών. Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κικέρογλου ζήτησε πρωτοβουλίες για την προτεραιότητα διασφάλισης της διατροφικής επαρκίας της χώρας μας και όλης της Ευρώπης, όπως και αναπροσανατολισμού της ΚΑΠ, επισημένοντας
ότι πρέπει να αναζητηθούν άμεσα εναλλακτικές πηγές για σιτάρι αλλά και πρώτες ύλες ζωοτροφών. Το 8,3 ενέρχεται ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και στο 7,7% αύξηση του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο του 2021. Σταθερά για ένα ακόμη 24ωρο ήταν τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, καθώς καταγράφηκαν 15.783 νέες επιμολύνσεις, εκ των οποίων οι 496 στην Κρήτη. 63 οι ασθενείς που έχασαν τη μάχη από τις επιπλοκές της νόσου. 5 οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους στα νοσοκομεία Ηρακλείου και Χανίων. Από αύριο 5 Μαρτίου, με απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, πετάμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, εκτός και αν υπάρχει συνωστισμός. Καταργείται από τις 15 Μαρτίου 2022 η συμπλήρωση της φόρμας PLF από τους επισκέπτες όλων των χωρών για την είσοδό τους στην Ελλάδα, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια. Αυτοί που δεν θα εμβολιαστούν, δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε σήμερα για τους υγειονομικούς ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργου Λαμπρούλη. Από την άλλη, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Αμπουκόρου για τους υγειονομικούς που έμειναν αλλά και εκείνους που έπεσαν στο καθήκον, είπε ότι το Υπουργείο μελετάει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία θα τους ανταμείψει. Στην κορονίδα αυτής της προσπάθειας, όπως προανήγγειλε, θα είναι οι οικογένειες εκείνων των υγειονομικών που ενώ υπηρετούσαν το ΕΣΥ, μολύνθηκαν από COVID και απεβίωσαν. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ για την περιφέρεια Κρήτης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την παρουσίαση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης του απολογισμού των πεπραγμένων και της Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2021. Τετράωρη στάση εργασία σήμερα των εργαζομένων στις ΔΕΙΑ της χώρας, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο διεκδικητικό πλαίσιό τους η ελλείψη σε ανθρώπινο δυναμικό στην υπηρεσία. Το ζήτημα της θεσμοθέτησης διδακτικού ωραρίου για τους νηπιαγωγούς με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι την οργανικότητα φέρνουν στη Βουλή με ερώτησή τους 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Νίκου Ηγουμενίδη, ενώ την ερώτηση συνυπογράφει και ο τομεάρχης παιδείας, πρώην υπουργός παιδείας Νίκος Φίλης. Φύγε από τη ζωή ο Κώστας Γραμματικάκης, τελευταίος εκδότης της ιστορικής εφημερίδας Μεσόγειος. Ο 82χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Ηράκλειο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε καταβληθεί από την πρόωρη απώλεια του γιου του Αριστοτέλη. Εθελοντική μου δοσία αύριο Σάββατο στο εθρίο της Λότζια, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας του αιματοκρίτη με το Δήμο Ηρακλείου. Τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στην Κρήτη συνεχίζομαι ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας, φέρνει στη Βουλή ο Χάρης Μαμουλάκης με τη συνυπογραφή 27 συναδέλφων του. Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση σχετικά με το εάν έχουν συγκροτηθεί και στελεχωθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο υπηρεσίες ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης. Πόσα είναι τα καταγεγραμμένα από τις σχετικές υπηρεσίες κρούσματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας το 21 στο νησί, πόσες είναι οι δομές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης και αν κατά την άποψη των αρμόδιων υπουργείων υπάρχουσες δομές επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών που έχουν να προκύψει. Τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας στις γυναίκες καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο. Ζητούν οι γυναίκες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησε να διεξαχθεί αυτή η έρευνα εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας να αντιμετωπιστούν η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η ψυχική και σωματική βία κατά των γυναικών και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Το 77% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε αύξηση της σωματικής και ψυχολογικής βίας.
4 στις 10 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό 38% δηλώνουν ότι η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους. Στην Ελλάδα πάνω από τις μισές ερωτηθήσεις, δηλαδή στο 60% το ποσοστό, εντοπίζουν αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ρευστή η κατάσταση της κουραζιέρας εξαιτίας του πολέμου. Αν έγκαιρα αυτός λήξει, ίσως μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι έχουμε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, επισημαίνει στον 984 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μίνας Παπαδάκης, που πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της κουραζιέρας στον Υπουργό Τουρισμού, έδωσε το στίγμα μιας πολύ καλής χρονιάς μετά την δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτά, το Ηράκλειο περιμένει, αν δεν αλλάξει κάτι φέτος, 240 δρομολόγια κουραζιέρας, ενώ οι επιβάτες σε επισκέπτες υπολογίζεται ότι θα περάσουν τις 240.000. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είναι πλέον οι δύο κριτικοί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση μεταφοράς χασίς άνω του 1 κιλού από το Μυλοπόταμο στο Ηράκλειο. Νεκρός από την κόρη του μέσα στο σπίτι του, βρέθηκε σήμερα το πρωί 57χρονος άνδρας στα Χανιά. Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, η οποία διερευνά και τα αίτια. Πεντελέμβη με 120 πρόσφυγες μετανάστες επιχείρησαν το πρωί να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα νότια Αιτισκό. Στο σύνολό τους η Αλλοδαπή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, περισυνελέγησαν από τουρκικές ακτεωρούς. Από νωρίς στην περιοχή βρισκόταν περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ελληνικής ακτοφυλακής και δύναμη της Frontex, σύμφωνα με το Υπουργείο. Μαζικές απώλειες της τάξης των 100 δις δολαρίων κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών ευρωπαϊκών ομίλων με παρουσία στη ρωσική αγορά από τη στιγμή που ο κίνδυνος να ξεσπάσει πόλεμος στην Ουκρανία κατέστη εμφανέστερος. Μετά την Ουκρανία και τη Γεωργία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας εξέφρασε επίσημα την επιθυμία της να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Στη Σελήνη θα πέσει σήμερα 4 Μαρτίου ένα εκτός ελέγχου μεγάλο τμήμα πυράβλου άγνωστης προέλευσης. Το αντικείμενο που ζυγίζει περίπου 3 τόνους δεν αναμένεται, λένε οι επιστήμονες, να προκαλέσει μεγάλες επιπτώσεις στη Σελήνη. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Την Κυριακή η εντός έδρας αναμέτρηση του Όφη με τον Απολλώνα. Παίζουν επίσης την ίδια ημέρα ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, Άρης Ολυμπιακός, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Βόλος ΠΑΣ Γιάννενα, Ιωνικός Πανετολικός και Λαμία ΠΑΟΚ. Την επιστροφή στις νίκες ψάχνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο που υποδέχεται στο Ολυμπιακό στάδιο για την 28η αγωνιστική της Euroliga απόψε στις 9. Με το μυαλό στον πόλεμο στην Ουκρανία που μένεται, ξεκινούν σήμερα οι χειμερινοί παραολυμπιακοί αγώνες στο Πεκίνο χωρίς τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών. Πρώτη επίσκεψη του Σαββατοκύριακου της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων στο Ηράκλειο για την πορεία της προετοιμασίας των τρίτων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Ηράκλειο 2023. 984. Ο καιρός. Σχεδόν εθρίως ο καιρός σήμερα, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφορέως στους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.